Πρέπει να ανατραπεί η προσβολή του λογισμού από την καρδία με ευσεβή αντιλογία κατά τον καιρό της προσευχής. Μήπως κάποτε βρεθούμε να προσευχόμεθα μεν με τα χείλη μας το Θεό, στη δε καρδία μας να σκεπτόμεθα τα άτοπα, λέει ο Αββάς Ισαΐας ο Αναχωρητής στο βιβλίο του περί τηρήσεως του νοός που υπάρχει στην αρχή της Φιλοκαλίας. Μας μιλάει δηλαδή για τους λογισμούς, οι οποίοι μάλιστα έρχονται και την ώρα της προσευχής και θα πρέπει να τους ανατρέπουμε. Χρή την προσβολή του λογισμού ανατρέπειν εκ καρδίας. Πρέπει από την αρχή, με το που θα φανεί ο λογισμός, να ανατραπεί, να εκδιωχθεί. Πώς? Διευσεβούς αντιλογίας, με μια ευσεβή αντιλογία. Το καιρό της προσευχής, δηλαδή να αντισταθούμε και η καλύτερη αντίσταση βεβαίως είναι το να προσιλωθούμε στην έννοια των λεγόμενων μας, στην έννοια των λέξεων, στην έννοια της προσευχής, σε αυτό που λέμε εκείνη την ώρα στον Θεό, περιφρονώντας τον όποιο λογισμό και την όποια φαντασία προσπαθεί να βάλει μέσα μας ο πονηρός. Διευσεβούς αντιλογίας, με το να περιφρονήσουμε και να αντιταχθούμε στην δαιμονική προσβολή. Με αυτόν τον τρόπο θα γλιτώσουμε από τη δαιμονική επίρρεια. Μήποτε ευρεθόμεν της μεν χείλεση το Θεό προς διαλεγόμενη, τη δε καρδία άτοπα λογιζόμενη. Θα πρέπει ο όλος άνθρωπος και όχι μόνο τα χείλη και το στόμα να προσεύχονται και προπάντων ο νους και η καρδιά. Δεν είναι σωστό άλλα να λέμε με τα χείλη και άλλα να λέει η καρδιά μας και μάλιστα άτοπα. Αν λοιπόν δεν προσέξουμε και δεν διώξουμε αμέσως τον λογισμό όταν αναφανεί στην καρδία, τότε θα φανούμε αμαρτωλοί μπροστά στο Θεό και η προσευχή μας θα είναι εις αμαρτίαν. Διότι δεν δέχεται ο Θεός, λέγει ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, δεν δέχεται ο Θεός από ησυχαστή, προσευχή θολωμένη και περιφρονητική. Ούγαρ προσδέχεται ο Θεός από ησυχαστού ευχήν, θολώδη και καταφρονητή. Βεβαίως και ο κάθε μοναχός και ο κάθε χριστιανός θα πρέπει να αγωνίζεται. Πολύ περισσότερο ο ησυχαστής, ο οποίος έχει ως κύριο έργο του την προσευχή. Παντού βέβαια η Γραφή απαιτεί να φυλάττουμε τις αισθήσεις, λέει στη συνέχεια. Πανταχού γάρ η Γραφή τα της ψυχής αισθητήρια διαμαρτύρεται φυλάττην. Θα πρέπει να φυλάμε τα πνευματικά μας αισθητήρια, να μην αφήνουμε να μολύνονται από τους λογισμούς. Ούτε την πνευματική όραση με δαιμονικές φαντασίες, ούτε την πνευματική ακοή, ούτε τις άλλες πνευματικές αισθήσεις. Διότι εάν υποταχθεί το θέλημα του μοναχού στον νόμο του Θεού, τότε και σύμφωνα με τον νόμο του, ο νους θα κυβερνήσει όσα του είναι υποτεταγμένα. Θα πρέπει ο κατώτερος άνθρωπος να υποταχθεί στον ανώτερο, να υποταχθούν τα πάθη και να κυριαρχήσει ο νους, ο καθαρός νους, ο φωτισμένος από τον Θεό Λόγο. Εάν γαρ υποταγεί το θέλημα του μοναχού το νόμο του Θεού και κατά τον νόμο αυτού ο νους κυβερνήσει τα υπήκοα αυτού. Θα πρέπει το θέλημα του μοναχού και του κάθε χριστιανού να δοθεί στον Θεό, να υποταχθεί ο άνθρωπος εις τον Θεό και να αγωνιστεί να βρει και να τηρήσει σε κάθε περίπτωση το θέλημα του Θεού, παραμερίζοντας το δικό του θέλημα. Τότε θα μπορέσει και ο νους να κυβερνήσει τον όλο άνθρωπο και μάλιστα τις δυνάμεις που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Κατεξοχήν δε το παθητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή το θυμικό και το επιθυμητικό, τον θυμό και την επιθυμία, τα οποία πρέπει να κυβερνούνται από το λογιστικό. Ο νους δηλαδή, ο φωτισμένος από τον νόμο του Θεού, θα πρέπει να κυβερνάει το θυμό και την επιθυμία. Αυτά λοιπόν, λέει ο Άγιος, ο θυμός δηλαδή και η επιθυμία, θα πρέπει να υποταχθούν εις τον Θεό.
να υπακούσουν στον Θεολόγο. Λέγει ο Άγιος, όλες λέγουν τις ψυχικές κινήσεις, ξεχωριστά δε τον θυμό και την επιθυμία. Θα πρέπει να τις υποτάξει ο άνθρωπος εις τον νόμο του Θεού. Ο νους να κυριαρχήσει επάνω στον θυμό και την επιθυμία. Εάν υποταγεί το θέλημα του μοναχού τον νόμο του Θεού και κατά τον νόμο αυτού ο νους κυβερνήσει τα υπήκο αυτού, πάσα σφημή τας ψυχικάς κινήσεις, κατά εξαίρετον δε των θυμών και την επιθυμίαν, ταύτα γάρ υπήκο ατ' το λόγο. Αυτά λοιπόν, ο θυμός και η επιθυμία, υπακούν στο λόγο, δηλαδή στο φωτισμένο από τον Θεό λόγο, λόγο του ανθρώπου, τη λογική του ανθρώπου, το λογιστικό του ανθρώπου. Αρετήν εργασάμεθα και δικαιοσύνην επληρώσαμεν. Την μεν επιθυμίαν προς τον Θεό και τα αυτού θελήματα των δε θυμών κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Πώς πρέπει να κυβερνηθεί ο θυμός και η επιθυμία? Θα πρέπει με τον θυμό να στραφούμε εναντίον των δαιμόνων και των πονηρών, αισχρών και βλάσιμων λογισμών που μας σπέρνουν και να τους εξολοθρεύσουμε συνεργαζόμενοι με τη Θεία Χάρη. Τη δε επιθυμία μας να την κατευθύνουμε στον Θεό και να γίνει Θείος έρωτας και έτσι να εργαστούμε την αρετή και να εκπληρώσουμε τη δικαιοσύνη. Την μεν επιθυμία να τη στρέψουμε προς τον Θεό και το θέλημά Του. Τον δε θυμό να το στρέψουμε εναντίον του διαβόλου και της αμαρτίας. Και τότε ο όλος άνθρωπος λειτουργεί σωστά. Και καταλήγει ο Άγιος στην παρένεσή Του. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο από εμάς? Και απαντά, η κρυπτή εργασία. Τι ουνεστεί το ζητούμενο? Η κρυπτή μελέτη. Δηλαδή, όλη μάχη, θα λέγαμε, παίζεται, δίνεται κυρίως μέσα στην καρδιά, μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου. Είναι κρυφή. Και εκεί θα πρέπει να νικήσει ο άνθρωπος, να υποταχθούν ο θυμός και η επιθυμία στο θέλημα του Θεού, να κυβερνήσει ο νους, ο καθαρός, ο φωτιζόμενος από τη Θεία Χάρη, από τον Θεό Λόγο. Και έτσι ο όλος άνθρωπος ευαρεστεί στον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν, για να φτάσουμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα, να εξαλείφουμε τους λογισμούς στην αρχή τους. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση του αρχικού λογισμού, του πρώτου λογισμού. Όπως λέει εδώ ο Άγιος, η ανατροπή του διευσεβούς αντιλογίας. Με ευσεβή αντίλογο να αντιταχθούμε στον πονηρό, στον κακό, στον αισχρό, στον βλάσιμο λογισμό και μάλιστα στην αρχή του. Λέει ο Άγιος Ισαΐας, ο αναχωρητής, εκείνος που προσέχει τους λογισμούς του, αντιλαμβάνεται τους δαίμονες που θέλουν να μπουν στο νου του και να το μολύνουν. Οι κακοί λογισμοί ταράζουν το νου για να γίνει μετέωρος, φουσκωμένος και αργός. Αλλά εκείνοι που γνωρίζουν την κακία τους, μένουν ατάραχοι προσευχόμενοι. Όταν ο άνθρωπος νύφει, είναι σε εγρήγορση, τότε αντιπαλέει στους λογισμούς και μάλιστα στην αρχή και τους ανατρέπει. Και όπως είπαμε, βεβαίως η ευσεβής αντιλογία, όπως λέει ο Άγιος, και ακόμα καλύτερα μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, η τέλεια περιφρόνηση. Και αυτή είναι ένα είδος αντιλογίας, το να μην ασχολούμαστε καθόλου δηλαδή με αυτά που σπέρνει ο πονηρός. Επιστήμη των επιστημών και τέχνη των τεχνών, θα μας πει πάλι ο Άγιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος, είναι η αντιμετώπιση των κακούργων και πονηρών λογισμών. Άριστος τρόπος και τέχνη αντιμετωπίσεώς τους είναι το να βλέπουμε την φαντασία με την οποία γίνεται η προσβολή, και αυτό βέβαια θα γίνει αν έχουμε νύψη, αν έχουμε προσευχή δηλαδή, και μάλιστα την ευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τότε βλέπουμε τη φαντασία με την οποία γίνεται η προσβολή, βοηθούμενοι από τη χάρη του Θεού, και έτσι φυλάγουμε το νου μας. Αυτός είναι ο άριστος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τους κακούς λογισμούς. Να φυλάγουμε το νου μας όπως προφυλάγουμε το μάτι μας, λέει ο Άγιος Ισύχιος. Και με αυτό παρακολουθούμε άγρυπνα όποιον τύχει να έρχεται να μας το χτυπήσει. Και με όλη μας τη δύναμη εμποδίζουμε να μπει σε αυτό η παραμικρή αγκίδα.
Έτσι και πολύ περισσότερο πρέπει να φυλάμε την καρδιά μας από οποιοδήποτε λογισμό που πάει να την πληγώσει. Πρώτα υπάρχει η προσβολή της κακής σκέψεως, λέει ο Άγιος Ησύχιος. Δεύτερον, ο συνδυασμός, όταν ανακατώνονται οι δικοί μας και οι δαιμονικοί λογισμοί. Τρίτον, η συγκατάθεση, όταν οι λογισμοί μας συσκέπτονται με τους δαιμονικούς λογισμούς για να διαπράξουν το κακό. Υπάρχει δηλαδή μια συζήτηση, μια συνεργασία. Και τέταρτον, είναι η αισθητή πράξη, δηλαδή η αμαρτία. Αν ο νους προσέξει με νύψη, με την αντίρρηση και με την επίκληση του Ιησού, φυγαδεύει την προσβολή. Διώχνει δηλαδή, ανατρέπει το λογισμό, μόλις αναφανεί. Τότε τα επόμενα, συνδυασμός, συγκατάθεση, αμαρτία, μένουν αργά, δηλαδή δεν συμβαίνουν. Ο πονηρός δαίμονας, επειδή είναι ασώματος νους, δεν μπορεί διαφορετικά να πλανήσει τις ψυχές, παρά μόνο με τη φαντασία και τους λογισμούς. Αν λοιπόν κερδιθεί η μάχη σε αυτό το επίπεδο, ο άνθρωπος γλιτώνει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό λέει ο Βάσης Ισαΐας, το ζητούμενο είναι ένα, η κρυπτή εργασία, έτσι, η εργασία μέσα στα βάθη της καρδιάς μας και η νίκη σε αυτό το επίπεδο. Να φροντίζουμε, λέει πάλι ο Άγιος Ησύχιος, να βρισκόμαστε άδειοι από λογισμούς. Έτσι δεν θα μπαίνουν στη διανιά μας απαρατήρητοι οι κλέφτες δαίμονες. Αν και είναι κοπιαστικό το έργο αυτό της καρδιάς, ωστόσο πολύ κοντά θα είναι η παρηγοριά. Ωστόσο κοντά θα είναι η παρηγοριά. Όταν μας θλίβουν πολλοί και παράλογοι λογισμοί, τι πρέπει να κάνουμε, λέει ο Άγιος Ησύχιος, θα βρούμε ανακούφιση και χαρά όταν μεμφθούμε και κατηγορήσουμε τους εαυτούς μας με ειλικρίνεια και αβίαστα ή όταν τους αναγγείλουμε στον Κύριο, όπως ακριβώς θα τους λέγαμε σε άνθρωπο. Και βεβαίως όσοι έχουμε την ευλογία να είμαστε σε ένα κοινόβιο, να τους εξαγορευόμαστε εφόσον επιμένουν και ξαναέρχονται στον πνευματικό μας οδηγό και έτσι να απαλλαγόμαστε από τη δαιμονική επίρρεια. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.